όσοι χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακούσαμε λίγο με επιφύλαξη το νέο μέτρο που ανακοινώθηκε από τον ΟΑΣΑ, το μέτρο στο ότι θα χρησιμοποιείται μόνο η μπροστινή πόρτα για επιβίβαση στα λεωφορεία, ότι ο οδηγός θα ελέγχει τα εισιτήρια ή τέλος πάντων θα έχει την έννοια να δει ποιος ακυρώνει, ποιος δεν ακυρώνει το εισιτήριο. Στην πορεία, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα ανοίγει τη μεσαία πόρτα για να αρχίζει η αποβίβαση. Ως χρήστης των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι λίγο ανάποδο θα πρέπει να έχει γίνει και να μην εμπλέκονται και οι οδηγοί σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εγώ είμαι απλώς μια επιβάτης. Να τα πούμε καλύτερα με τον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στο ΟΑΣΑ, να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει καταρχήν αυτό το μέτρο. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκούλο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι γενικό γραμματέα του Συνδικάτου. Α, μας, εντάξει. Σας κάναμε, σας δώσαμε. Ήμουν απρόκειτο εδώ και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, για το μέτρο με πειράζει. Ακούστε με λίγο, είναι μια οδηγία που έστειλε ο ΟΑΣΑ προς την ΟΣΥ, χωρίς να έχει κοινοποιήσει το Συνδικάτο, δηλαδή στους άμεσα ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, το πώς θα λειτουργήσει αυτή η οδηγία την οποία στείλαμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο οδηγός είναι επαγγελματίας οδηγός. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μεταφέρει με ασφάλεια στο κρατικό κοινό στον προορισμό του. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο για κάποιο λόγο ο ΟΑΣΑ μπορεί να θεωρεί ότι ένας οδηγός μπορεί να γίνει πολυμηχάνημα. Η λογική λοιπόν η δικιά μας είναι ότι ανοίγουμε όλες τις πόρτες, ούτως ή άλλως το ηλεκτρονικό εισιτήριο και μετά το φιάσκο του ΟΑΣΑ, γιατί εκεί εμπλέκεται ο ΟΑΣΑ. Υπάρχουν μηχανήματα σε όλες τις πόρτες, υπάρχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, άρα οι επιβάτες μπορούν να χτυπούν το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά. Μα ήδη το έκαναν αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι όταν μιλάμε για έναν επαγγελματία οδηγό μέσα σε μια πόλη, έτσι όπως είναι η δομή της Αθήνας, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, είναι αδύνατο να κάνουν και αυτό το οποίο ο ΟΑΣΑ έβγαλε την Παρασκευή για να λειτουργήσει τη Δευτέρα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν ούτε καν τους εργαζόμενους. Και σας είπα ότι είναι μια απλή οδηγία και τίποτα περισσότερο. Εγώ καλώ τους εργαζόμενους από τη θέση που κατέχω στο πρόσωπό τους να ανοίγουν όλες τις πόρτες, γιατί αυτό που πρέπει να προσέχουν είναι η ασφάλεια των επιβατών και την προσωπική τους ασφάλεια, γιατί βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τους λογαριασμούς οδηγών για τα τροπολόγια και όλα αυτά που γίνονται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα. Μα νομίζω ότι και πρακτικά δεν βοηθάει αυτό. Δηλαδή, πρώτα θα πρέπει να αποβιβάζεται ο κόσμος και μετά να μπαίνει ο κόσμος που θέλει να μπαίνει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο πώς θα λειτουργεί ένα σύστημα και πώς μπορούμε να το περάσουμε εμείς στον κόσμο. Εμείς δεν μπορούμε να εμπλέξουμε τον οδηγό σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ΟΑΣΑ είναι να δει με ποιο τρόπο μπορεί να ελέγξει, θέλει να ελέγξει το συμβατικό κοινό, γιατί μέχρι τώρα αυτό που λέγανε οι προϊστάμενοι, όπως είναι το Υπουργείο ή ο ΟΑΣΑ ή ο ΣΥ, είναι ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, καταργούμε τους εθελοντές ελεγκτές, ένα σύστημα που είχαμε εμείς παλιό βέβαια, που μπορούσε να ανανεωθεί με ένα πιο καινούργιο σύστημα. Από εκεί και πέρα αυτό, εδώ και τρία χρόνια δεν έχει γίνει και ξαφνικά πρέπει να συνδέσουμε εμείς τα εισιτήρια με την εταιρεία. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό που είπατε μόνο για τους εθελοντές ελεγκτές, πώς λειτουργούσε το σύστημα? Και πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί τώρα? Ήταν κάποιοι συνάδελφοι οδηγοί που μετά πέραν το ωράριό τους ως εθελοντές ελεγκτές κάναν κάποιον έλεγχο. Βέβαια αυτό το σύστημα δεν ήταν και ότι καλύτερο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρχισε και αυτό σε συνδυασμό που συνεχώς κάνει ο ΟΑΣΑ, γιατί θα μπορούσε να συζητήσει μαζί μας, να βρούμε μια μέση λύση και μάλλον μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα της εταιρείας. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο κύριος Σπίρτζης, εδώ και τρία χρόνια πέρα από την απαξίωση των αρχικών συγκοινωνιών όσον αφορά τους οδηγούς και τα οχήματα, προσπαθεί το τελευταίο διάστημα και με το κλείσιμο του ελληνικού να απαξιώσει τους εργαζόμενους. Αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα περάσει. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο οδηγός είναι επαγγελματίας οδηγός, έχει περάσει πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας και πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως εργαζόμενοι, ακριβώς επειδή είπατε και μόνος ότι ενδιαφέρεστε για τη βιωσιμότητα του οργανισμού, έχετε σκεφτεί έναν τρόπο που θα μπορούσε να μειωθεί η εισιτήριο διαφυγή, δηλαδή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ώστε να ελέγχεται το σύστημα χωρίς... Να σας πω πολύ απλά ότι όταν πιάναμε την αύξηση του εισιτήριου σε 1,40, ενώ είχαμε φτάσει σε 1,20, όταν είχαμε φτάσει το εισιτήριο εμείς στο 1 ευρώ, υπήρχε η διάθεση από το δημοτικό κοινό, όταν έχει κοινό εισιτήριο και αξιό, στην συγκοινωνία να συμμετέχει και ο επιβάτης. Όταν λοιπόν απαξιώνεις μια εταιρεία και περιμένει ο επιβάτης κάθε 45 λεπτά ή κάθε μισή ώρα ένα λεωφορείο, θα πάρει ο οδηγός. Ο οποίος θέλουμε να το κάνουμε ένα πολυεργαλείο, το οποίο επειδή δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε προσλήψεις, δεν θέλουμε να πάρουμε λεπτές, γιατί εμάς
μας ενδιαφέρει αυτό να γίνει με μόνιμο προσωπικό λεπτό. Κοιτάξτε όμως, είχε γίνει και πολύ μεγάλα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τους ελεκτές. Θυμάστε που πηγαίνανε και γράφανε στα σπίτια τους κεφαλοκυνηγούς, που τους κυνηγούσαν, που δεν τολμούσαν να πάνε στην καθένα χρονιά. Άρα λοιπόν, είτε ο κύριος Σκουμπούρης, ο οποίος είναι, δεν μπορώ να τον περιγράψω ως διευθύνων σύμβουλο, ο οποίος τι θέλει να κάνει, να κυνηγούν τους οδηγούς τώρα, αυτό θέλει. Και σε μια διαδικασία που προσέχει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας ενός οδηγού, είναι να μεταφέρει τον κόσμο με ασφάλεια. Πόσο μάλλον σε τέτοιες συνθήκες, μέσα σε μια πόλη η οποία ξέρετε πως είναι η δομή της πόλης, και στην έλλειψη λεωφορείων και οδηγών και τεχνητών. Να σας ρωτήσω κάτι, μια και μιλήσατε για έλλειψη λεωφορείων. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει μια συζήτηση με συναδέλφους σας, μας έλεγαν ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε ανταλλακτικά με αποτέλεσμα να μην επισκευάζονται οχήματα, να παροπλίζονται και σε συνδυασμό με τις καλοκαιρινές άδειες των οδηγών και του προσωπικού να είναι πιο αραιά τα δρομολόγια το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τις να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση του κόσμου που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό έχει λυθεί ή είμαστε στην ίδια κατάσταση με πέρυσι? Είμαστε στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Να σου πω μόνο ότι προχθές στην Πέτρο Βάλη και χθες περιμέναμε 30 οδηγοί να πάρουν λεωφορείο για να βγουν για δουλειά. Φαντάζεστε λοιπόν και φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο από έλλειψη ανταλλακτικών, υπάρχει και έλλειψη προσωπικού. Όταν υπάρχει δύο τεχνίτες σε ένα μαξοστάσιο για να επισκευάσουν όλες τις βλάβες που έρχονται τα λεωφορεία από τη διάρκεια των 18 ώρων που δουλεύουν, φαντάζεστε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή περιμένουν οδηγοί να πάρουν λεωφορείο για να μπουν στην κίνηση. Άρα δεν υπάρχουν λεωφορεία. Όχι, συνδυαστικά το είχαμε και πέρυσι. Δεν το ρίχνουμε στους οδηγούς. Όχι, το λέω με την έννοια ότι πάντα το πρόγραμμα βυθίζεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Έχουμε το θερινό 1 και το θερινό 2. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και αυτό ακόμα που είναι λιγότερες υπάρχουν λιγότερα το λεωφορείο δεν είναι ικανοί να στηρίξουν όλο αυτό το προγραμματισμό. Με αποτέλεσμα ο οδηγός να τον κυνηγάει κάθε επιβάτη, να τον βρίζει το κάθε γεωταχή, οποιοσδήποτε μπορεί να βρει γιατί τον οδηγό βλέπει. Και ξαφνικά τον κάνουμε βορρά τον οδηγό απέναντι στους επιβάτες, την κοινωνία και γυρνάμε και λέμε να δώσουμε και ένα δήλωμα. Αν είναι έτσι, να δώσουμε και ένα δήλωμα να κάνει την καθαρίστρια, να κάνει τον τεχνίτη, να κάνει τον υδραυλικό, να κάνει οτιδήποτε. Όταν ένας άνθρωπος, ο οδηγός είναι αυτή τη στιγμή στο ενιαίο μισθολόγιο και πληρώνεται βάσει του στοιχείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.